Η απλότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Προτείνω την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση και οργάνωση του τουρισμού με σκοπό κάθε χρόνο να μεγεθύνεται. Οι θάλασσες είναι που θέλουμε να προστατεύονται και μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη, τη λίμνη της του Καλοδικίου, που και αυτή επίσης θέλουμε να προστατεύεται. Πρώτα το νερό, οι πηγές μας και τα πηγάδια μας. Αυτό που δεν θέλω να χάσει η Ρουμανίτσα είναι ο χαρακτήρας της της μικρής πόλης. Το μεγάλο φυσικό λιμάνι με σημαντική εμπορική και τουριστική κίνηση. Πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή οι παραδόσεις και τα έθιμα. Και δεύτερον οι τοπικές ράτσες ζώων και τα τοπικά φυτά. Οι τοπικοί σπόροι της ευρύτερης περιοχής. Η ομορφιά της περιοχής και το φυσικό περιβάλλον. Κατ' εμένα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον μας γύρω μας, τα έθιμά μας, το φαγητό μας, τα πανηγύρια μας. Είναι να καλλιεργηθεί ο κάμπος, ο οποίος τώρα δεν καλλιεργείται, με εναλλακτικές καλλιέργειες. Περισσότερα εξαγώγημα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής μας. Δομές δημόσιας υγείας για να εξυπηρετούν έτακτα περιστατικά. Ένα μοντέλο για καλύτερη υγεία των κατοίκων της περιοχής. Την εισαγωγή αθλητικών κέντρων. Ο πολιτιστικός τουρισμός ενδεχομένως να είναι το κίνητρο να αξιοποιηθούν τουριστικά χωριά με λαογραφικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Πρέπει να εισταθούν νέες τεχνολογίες. Τρόπο ζωής, η κουλτούρα, το πώς βλέπουμε την ζωή μας στο μέλλον, σε αυτή την περιοχή. Στα χωριά μας η τεχνολογία πρέπει να γίνει με την παραγωγή ένα. Δηλαδή, στην παραγωγή τυριού να βάλουμε και την τεχνολογία μέσα, θα γίνει πολύ καλύτερη δουλειά. Είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί κατά τη γνώμη μου ο πρωτογενής τομέας για τη βελτίωση της οικονομίας του τόπου. Και να μπορούσαμε να φέρουμε νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, στο χώρο μας και στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι πρέπει να εξαλειφθεί η οποιοδήποτε μορφή καταναγκασμού και βίας. Όλοι οι δημότες είναι ίσοι και να μην υπάρχουν διακρίσεις σε άτομα με κάποιες ιδιαιτερότητες, π.χ. κινητικά προβλήματα. Η κουτοπονοριά των κατοίκων και η νοοτροπία που έχουμε να τα περιμένουν όλα από τους άλλους χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Πώς να σου πω, που πετάξαν το σκουπίδι αντεξά-αριστερά στη φύση. Η εγκατάλειψη μέρους της υπαίθρου. Η παράνομη εκμετάλλευση και η κακοποίηση της γης, η κακοποίηση της θάλασσας, των ακτών, η κακοποίηση των βουνών. Είναι τα άπειρα σκουπίδια παντού. Και την εξάλειψη της άναρχης δόμησης. Να εξαλειφθεί ανεργία μέσω νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω να διώξουμε μακριά τα μικροπράγματα που μας χωρίζουν και να δώσουμε έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Γιατί όλοι μαζί στον τόπο μας πάει μπροστά. Αυτό με πολύ αγάπη. Γεια σας!